Μας. Ε, έχουμε δημιουργήσει θεατρική ομάδα, χοροδία. Παλιότερα είχαμε και χορευτική ομάδα, αλλά τώρα έχει ατονίσει γιατί ψάχνουμε για δασκάλα χορού. Είχε πρόβλημα η προηγούμενη δασκάλα, έπρεπε να διοριστεί και έτσι δεν έχουμε τώρα δασκάλα χορού. Ε, να πούμε χοροδία και η θεατρική ομάδα και που έχουν ταξιδέψει τα και του Μικρασέτη και την Ιερά Πετρα σε διάφορες περιοχές και εκτός συνόρων Ιερά έτσι μια με μεγάλη επιτυχία έχει αναγνωριστεί Βεβαίως. με χοράρτη τον κύριο Αρώνη στο η χοροδία Έστω με τη θεατρική ομάδα στο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου Κορίνθου που είχαμε πάει το 12 αν θυμάμαι καλά είχαμε πάρει το βραβείο κοινού ήταν η πρώτη η πρώτη μας προσπάθεια στο θέατρο. Στη χοροδία έχουμε δάσκαλο τον Γιάννη τον Ερώνη. τώρα βλέπω έρχεται και νέος κόσμος στη χοροδία θέλουμε όμως ακόμη περισσότερους και νέα παιδιά νέα παιδιά πρέπει να έρθουν και στη χοροδία και στο σύλλογο για να προχωρήσει ο σύλλογος γιατί εμείς οι παλιότεροι σιγά σιγά φεύγουμε ο σύλλογος δεν πρέπει να χαθεί πρέπει να προωθήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε όλο αυτό τον πολιτισμό στις επερχόμενες γενιές και κάνω μια έκκληση από εδώ από το ραδιοφωνό σας στα νέα παιδιά να έρθουν να πλησιάσουν να πούνε τις ιδέες τους φρέσκες ιδέες Ξέρουμε ότι γίνεται μία προσπάθεια να έρθουν και οι νέοι, οι απόγονοι, οι επόμενες γενιές των μικρασιατών να έρθουν κοντά στο σύλλογο. Ε, φαντάζομαι ότι αυτή η προσπάθεια, δεν ξέρω πώς πήγες πρώτες συναντήσεις, ίσως δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση και φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτός ένας από τους στόχους όπως ε, μας ναι. λέτε εδώ. Δεν απογοητευόμαστε και Αχ. θα συνεχίσουμε Ωραία. με τη βοήθεια και του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου όλες μαζί. Έχουμε και ένα άντρα στο Συμβούλιο, Ωραία, ο οποίο είναι απαραίτητο. Ωραία, να μα πείτε <laughs> λοιπόν και ποιοι άλλοι εξελέχθηκαν ναι. στο νέο Συμβούλιο. Ε, στη θέση της Αντιπροέδρου η Μέρη Σαρή. Mm -hmm. ε, της Γραμματέως η Μαρία Ζορμπά. Mm -hmm. Στη θέση του Ταμία η Βάσο η Χατζηδάκη. Mm -hmm. Ε, έφορος α, καλλιτεχνικών και χτυρίου, η Αθηνά η Ταμπακάκη, ναι. μέλη η κυρία Μαρίκα Ιδραγασάκη και ο Ανδρέας ο Γιανακούδακης, Μάλιστα. Ε, Μάλιστα. Και η κυρία Μαρίκα Ιδραγασάκη έχει προσφέρει πολλά στο σύλλογο, έτσι αυτά, και ο Ανδρέας ο Γιανακούδακης χρόνια τώρα εκεί βοηθάει όσο μπορεί. Πάρα πολλά. Και τα υπόλοιπα ε. μέλη βεβαίως μας είπατε. ακόμα ναι. και καινούρια πρόσωπα α, ναι. που... Έτσι αναλαμβάνουν πιο κέρδιες θέσεις, ναι, ε, ναι. να μπαίνουν στο ΔΣ λοιπόν. Ναι. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστούμε. Ε, είχατε πρόσφατα μία συνάντηση με τον Δήμαρχο. Έτσι, ναι. Από τις πρώτες επαφές που επιδιώξατε, ποια ήταν τα θέματα που συζητήσατε. Ε, να σου πω, Ειρήνη, η επιδίωξη δεν ήταν δική μας. Ήταν πρωτοβουλία του Δημάρχου. Mm -hmm. Ε, στις 17, ο Σεπτέμβρης όπως ξέρετε η 14 Σεπτέμβρη είναι αφιερωμένη στη μνήμη των σφαγιασθέντων στη Μικρά Ασία. Πανελληνίως γίνονται εκδηλώσει. αμέσως την 1η Κυριακή μετά τη 14η Σεπτεμβρίου. Στις 17 του Σεπτέμβρη κάναμε μνημόσυνο όπως κάθε χρόνο στην Παναγία την Ελαιούσα. Ε, είχαμε ένα εξαίρετο ομιλητή, το Χριστόφορο το Χαραλαμπάκι. Ε, μας τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος. Αμέσως μετά, τη Δευτέρα, Τρίτη, ήρθε σε επαφή μαζί μας ο δήμαρχος και μας είπε ότι θέλει να συναντηθούμε γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ από το λόγο που ήθελε να μας φτιάξει ένα μνημείο. Το οποίο μνημείο ήταν όνειρο του συλλόγου μας αλλά δεν είχαμε οικονομικά μέσα mm -hmm. να το προχωρήσουμε. Ε, μας έκλεισε ένα ραντεβού, συναντηθήκαμε με την κυρία Χριστοδούλου ε, συζητήσαμε, είπαμε τις προτάσεις μας ε, ζητήσαμε να γίνει ε, στο καινούργιο σχέδιο πόλεως στη βορειοανατολική πλευρά εκεί που είναι περιουσίες μικρασιατών, μικρασιατών που, που έχουν απαλωτριωθεί τώρα κάποια κομμάτια για το νέο σχέδιο. Ε, υποβάλαμε το αίτημα ε, περιμέναμε να μας ειδοποιήσουν γιατί πρέπει να περάσει από δημοτικό συμβούλιο. Την προηγούμενη Εβδομάδα, με πήρε τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο από το γραφείο του Δημάρχου και μου ζητήσανε ραντεβού. Θέλει να, ο Δήμαρχο να συναντηθούμε. Έτσι πήγα την επόμενη μέρα. Ε, Ήταν πολύ ζεστό, πολύ εκδηλωτικό. Mm -hmm. ε, και μου είπε να επαναλάβω το αίτημα. Ε, και μόνο του έκανε πρόταση ε, να γίνει το μνημείο εκεί πάνω, αλλά σε, ένα, σε μια μεγάλη πλατεία που είχε υπόψη του για να έχουμε και χώρο να κάνουμε εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. Να μην είναι δηλαδή ε, μόνο ναι, το μνημείο ναι, εκεί. Ναι. Δεν να είναι ε, ένας επισκέψιμος χώρος. Ακριβώς. Ε, έκανε ένα έλεγχο και είδε ότι κατά 99,9% 99 δεν έχει δοθεί ονομασία στην πλατεία. Ε. Οπότε είναι διαθέσιμη. Και έτσι δεσμεύτηκε... Να, θα φέρει, το θέμα. Προχω... Λοιπόν, στο να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, Συμβούλιο και να προχωρήσει. Ε... Έχετε μια εικόνα Είμαστε... τι θα είναι το μνημείο αυτό, έχετε έτσι κάτι στο μυαλό Εκεί Κοίταξε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά ναι. του Δήμου. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα σε αυτές τις δηλώσεις, Ανάλογα με τα οικονομικά. Γιατί ένα άγαλμα έχει άλλο κόστος από μια πλάκα, α πούμε. Ε, ναι. Σωστά ναι. Από και θα Άρα έχετε λοιπόν διάφορες προτάσεις στο μυαλό σας, ναι, έχετε διάφορες ναι, σκέψεις θα τι καταθέσετε ναι, ναι. και αναλόγως και τα οικονομικά θα ναι, φυσικά. βρεθεί φυσικά Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο mm -hmm. και εγώ προσωπικά και το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβουλίο ε, ναι, πιστεύω ότι ναι. δεν θα υπάρχει κανεί να αρνηθεί έτσι σε μια τέτοια πρόταση. Έτσι Ας δεν προδικάζουμε τίποτα, εγώ. αλλά ναι, εκφράζουμε την πεποίθηση ναι, ότι όλοι θα πάνε και καλά. Και να βρουν και... και... οι Μικρασιάτες, πέρα από το σπίτι του Μικρασιάτη που είναι ένα σημείο αναφοράς στην πόλη μας, σε ένα κεντρικό σημείο, να υπάρχει και ένα μνημείο, να γίνονται και εκδηλώσεις εκεί, να είναι ένας χώρος συνάντησης, γιατί όχι, και να θυμίζουμε και στου παλιού και να μαθαίνουν οι νεότεροι για του μικρασιάτε εδώ στην Ιερά Πέτρα. Ακριβώ. Λοιπόν. Τα λε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ναι. Χαίρομαι. Λοιπόν, ε... δεν ξέρω τι άλλο έχετε να μα πείτε. Εγώ, μια και μου δώσατε βήμα, θέλω να ευχαριστήσω όλου που με τίμησαν με την ψήφο του mm. και τα μέλη τα υπόλοιπα του Διοικητικού Συμβουλίου που με πρότειναν και με ενέκριναν για πρόεδρο και. Ελπίζω να αντεπεξέλθω στο έργο μου γιατί νιώθω έτσι βαριά την ευθύνη ε, να αντικαταστήσω επάξια την κυρία Μαρίκα. Άξιο συνεχιστής να είστε και εσείς ναι, σε ένα σύλλογο που όπως είπαμε έχει τη δική του ιστορία εδώ στην Ιερά Πέτρα. Ε, πρόσφατα είχατε μία συνάντηση στο Σύλλογο με την κυρία Βλάση. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε ναι. δύο λόγια. ετοιμάστε ένα ντοκιμαντέρ, ναι, έτσι. Ναι. Θα μετέχουν μέλη του Σύλλογου, φαντάζομαι ότι θα το επιδιώξετε. Έτσι, ε, πέρα από τα ιστορικά στοιχεία ή άλλα ναι, που θα ναι. διαθέσετε. Η κυρία Βλάση, από καιρό τώρα, αμέσως μόλις τελείωσε το φεστιβάλ το φετινό, ε, μας έκανε τη δήλωση ότι το επόμενο. Το ντοκιμαντέρ για το επόμενο φεστιβάλ του επόμενου καλοκαίριου θα είναι αφιερωμένο στους μικρασιάτες της Ιερά Πέτρας, που ήρθαν στην Ιερά mm -hmm. ε, Έχουμε ξεκινήσει τώρα την προετοιμασία. Ε, το Βατοκύριακο θα γίνουν κάποιε λήψει. Ξεκινάνε και, και οι λήψει, λοιπόν. Ναι, ναι. Στον πρωταγωνιστή κόσμο. Τι <laughs> κινητοποιήσαμε κόσμο. Ε, και έτσι ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και χαιρόμαστε πολύ για την τιμή που μα κάνει η κυρία Βλάση. Έχει και αυτή τη ρίζα Μικαρσιάτη, βέβαια. Mm, έτσι, μα το είπε εκείνη <laughs> την ημέρα. <laughs> ναι, ναι. ναι. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό και στην κυρία Βλάση. Και εσά θα συμμετέχουν φαντάζομαι και μέλη του από το Σύλλογο. Έτσι, ναι, 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 εννοείται αυτό. <laughs> Κοιτάξτε, ο στόχο είναι να συμμετέχουν όσο γίνεται <laughs> περισσότερα μέλη <laughs> από το Σύλλογο. Έχετε και μία εμπειρία ναι. από τη θεατρική Αλλά... ομάδα, έτσι λίγο <laughs> <laughs> το καλλιτεχνικό. Ε, καλά, δεν θα είναι. Με μία άλλη ματιά, έτσι. Ναι, ναι. Με μία άλλη ναι, ματιά και ναι. με μία διαφορετική συμμετοχή. Ναι, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα παρουσιάσει την ιστορία ναι, των Μικρασιατών στην Εράμπετρα. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και πάλι. Θα... Ε, είμαστε δίπλα σα ό,τι θέλετε να ανακοινώνουμε στον κόσμο, να μεταφέρουμε τις τις σας, ε, τι δράσει και τι δραστηριότητέ σα. Και ό,τι χρειαστείτε, στη διάθεσή σας Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σα εύχομαι καλή δύναμη.